πάντας, ο υπερασπιστής των σωτηρίων ημών, αξίου της ελευθερίας ανάδειξον και εν ειρήνη διαφύλαξον. Πάσαν αρχήν την εξουσία εν το κράτη και την πόλη ταύτη, εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Ευστάθειαν την εκκλησία και την πολιτεία δωρούμενος. Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης. Το ελληνικό πνεύμα ποτέ δεν θα αναλωθεί, όσο κι αν δαπανάται. Αιώνες τώρα ζει και γιγαντώνεται για να δίνει την ελευθερία σε αυτούς που την έχασαν και να την διατηρεί σε αυτούς που την έχουν. Για να δείχνει στο γένος των ανθρώπων τον δρόμο και να γράφει την πιο όμορφη ιστορία, την ιστορία της Ελλάδας. Οι ημέρες του έτους δεν είναι αρκετές για να γιορτάσουμε όλες τις επέτειες που τούτο το πνεύμα, μοίρα του Θείου, δημιούργησε στην τρισχιλιετή παρουσία του πάνω στη γη. Αναγκαστικά ξεχωρίζουμε ορισμένα γεγονότα και ορισμένα ονόματα, εκπρόσωπους με ασαντέλειο της σειράς υψηλών πράξεων και μεγάλων αγνώστων, για να τιμήσουμε, να φρονηματιστούμε, να διδαχτούμε και να θυμίσουμε σε αυτούς που τώρα διαφεντεύουν τη γη ότι η Ελλάδα, πλαστουργός ωραίων και μεγάλων ονείρων, δόθηκε από τότε που ημερώθηκε το ανθρώπινο γένος στην ανθρωπότητα ολόκληρη, χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς περιορισμούς. Και να φωνάξουμε σε αυτούς που ακόμα μας βλέπουν μικρούς και μας επιβουλεύονται. Δεν χάνομαι στα τάρταρα. Το πνεύμα είναι αθάνατο. Και η Ελλάδα δεν είναι μόνο χώρος γεωγραφικός. Δεν είναι απλώς ένα ανθρώπινο φύλλο, ένα έθνος μέσα στα άλλα. Είναι πνεύμα. Είναι ιδέα. Δεν μιλάω ως Έλληνας, αλλά ως πολιτισμένος άνθρωπος που είχε την τύχη να γεννηθεί Έλληνας. Δεν πονάω για μια χώρα, αλλά για το πνεύμα που οι βάρβαροι των αιώνων θέλουν να αλυσώσουν και να εξουδετερώσουν. Πονάω γιατί οι εχθροί του ωραίου αναγκάζουν ανθρώπους που είναι γεννημένοι και θέλουν να φτιάχνουν στίχους πινδαρικούς και παρθενώνες, να καταξιώνουν τη ζωή και να υμνούν την ομορφιά της. Τους αναγκάζουν, λέγω, να φορούν τη σιδερένια πανοπλία, να γίνονται αρχάγγελοι της εκδίκησης και να σκορπούν τον όλεθρο σε αυτούς που πιστεύουν πως η ψυχή βόλη δεν γίνεται. Αυτό το βόλιο, αυτή η σιδερένια πανοπλία σφυριλατείται και πειραπτώνεται ήδη από την ημέρα της τραγικής πτώσης, από την αποφράδα εκείνη 3η του Μάη 1453. Αρκαδίας κύριο Ανδρέα Κικουρέτζο ως εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων.
Περιάρχη Πελοποννήσου, κύριο Πέτρο Τατούλη. Περιφερειάρχη Αρκαδίας, κύριο Ευάγγελο Γιαννακούρα. Από τον Διοικητή της Διοίκησης Κέντρων 4ης Μοναρχίας Πεζικού Πελοπόννησος, υποστράτηγο Κωνσταντίνο Μανίκα, ως εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων. Από τον Δήμαρχο Τρίπολης, κύριο Δημήτριο Παπλή. Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Τρίπολης, κ. Γιώργο Θεοδωρακόπουλο. Από τον Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητή κ. Αθανάσιο Κρυεμάδη. Βασίλειο Γιαννακάκο, ως εκπρόσωπο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.